Πίτσα μπρέτ, παιδιά, εδώ σας έχω. Δεν δείχνω καν πως το κάνω, είναι τέλειο. Φάτε όλοι άκυρο. Πάμε να σου δείξω πως το έφτιαξα, γιατί πραγματικά είναι υπέροχο, πεντανόστιμο. Έχουμε ένα καρβέλι ψωμί και θα το κόψουμε σε χοντρές φέτες. Μπακιάτικο, φρέσκο, ό,τι γουστάρετε. Και το τοποθετούμε σε ένα πυρέξ. Έχω βάλει και λαδόκολλα, να μην τα κάνω χάλια και με κυνηγάει η κυρά. Έχω τρίψει κίτρινη γκούντα, μια χούφτα γεμάτη. 6-7 φέτες ζαμπών κομμένες σε καρέ. Μία ντομάτα και αυτή κομμένη σε καρέ. Δύο κουταλιές σούπας μαγιονέζα. Και τρικολόρη πιπεριά που μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ρίξουμε όλα μέσα στην μπασίνα. Ρίχνω το ζαμπονάκι, την ντοματούλα, την πιπεριά και τη μαγιονέζα. Και ανακατεύουμε να πάει παντού να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Είναι έτοιμο το μείγμα μας. Και πάμε να βάλουμε στα ψωμάκια μέσα στο πυρέξ. Το μεσοδιάστημα έχω προθερμάνει το φούρνο στους 180 βαθμούς και θα τα ψήσω γύρω στα 8 με 10 λεπτά. Οπό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βραδινό σε περίπτωση που πεινάς και θες να κάνεις κάτι γρήγορο και εύκολο. Είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε στο φούρνο. 8 με 10 λεπτά περίπου, εντάξει. Αυτά είναι τα pizza bread και γράψτε μου στα σχόλια αν θέλεις να σου δείξω και άλλες πανεύκολες συνταγές.